Αυτά ακούει ο Λευτέρης Αρβανίτης και θα μπει μέσα το τηλέφωνο. Κύριε Αρβανίτη, καλησπέρα σας. Δεν ξέρω. Τι κάνετε. Καλά, πρόεδρε, μας επιτρέψει τον ελληνικό καταρχήν, έτσι. Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι πότε κάποιος με θεσμικό ρόλο θα δώσει συγχαρητήρια για την κατάκτηση ενός τίτλου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικό να πρέπει να υπάρχει μια δημόσια τοποθέτηση περί δικαίου, αδίκου ή παρόμοιων τέτοιων καταστάσεων. Ναι, καλά, φυσικά, εννοείται αυτό. Ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται και ποιος είναι αυτός που λέει τι, ας πούμε, το καταλαβαίνει αμέσως. Ο καθένας κρίνεται με αυτά που λέει και με αυτά που κάνει στη ζωή του. Εγώ δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα αθλητικά περισσότερο. Ναι, και μετά βέβαια, θα πάμε και στα υπόλοιπα. Σιγά σιγά που είναι και πολλά τώρα τελευταία. Πάντως φαντάζομαι ότι από τη μία είμαστε ανακουφισμένοι όλοι που η χρονιά στο μπάσκετ, θα σε πάω στο στοιχείο σου πρώτα, τελειώνει χωρίς αγωνιστικά ντράβαλα. Απ' την άλλη νομίζω ότι είμαστε όλοι πολύ προβληματισμένοι, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά προβλήματα που είχαμε την αίσθηση ότι όταν επιδιοικήσει ο Σαρβανίτη μπήκε η ομάδα στο 99, δεν θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Δυστυχώς όμως νομίζω ότι είμαστε σε πολύ ωριακή κατάσταση. Ναι, κοίταξε Χρήστανθε, το έθεσες πάρα πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς ανακουφισμένοι είμαστε, επειδή δεν είχαμε αγωνιστικές περιπέτειες. Ανακουφισμένοι όμως μόνο, όχι χαρούμενοι, ούτε μπορούμε να πούμε μπράβο. Είναι κάτι που αυτό στον Άρη δεν μπορεί να λεχθεί. Από εκεί και μετά, όντως, όταν υπαχθήκαμε στο άρθρο 99, που ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία εκείνη τη χρονιά, σώθηκε η ομάδα από αυτή την απόφαση που πετύχαμε το 2014. Περιμέναμε ότι δεν θα έχουμε ξανά τέτοια προβλήματα. Δυστυχώς, η πορεία των πραγμάτων πήγε έτσι που η ομάδα αντιμετωπίζει πολλά ζητήματα, τα οποία φυσικά θα πρέπει η διοίκηση να τα λύσει οπωσδήποτε, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση έτσι όπως πήγε φέτος και για τον χρόνο ή για τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να βρουν λύσεις οι άνθρωποι που βρίσκονται τώρα στο τιμόνι της ομάδας. Εξάλλου γι' αυτό μπήκαν, για να λύσουν τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Αυτός είναι και ο ρόλος τους. Να λύνουν τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν, είτε της καθημερινότητας, είτε και της πιο, θα έλεγα, σοβαρής αντιμετώπισης προβλημάτων, όπως οι απαγορεύσεις των μεταγραφών ή, ξέρω εγώ, η εφορία, το ΙΚΑ, ξέρω εγώ, όλα αυτά πρέπει να λύνονται και να τακτοποιούνται, ας πούμε, στην ώρα τους και χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Το μπαν αντιλαμβανόμαστε όλοι, τα μπαν μάλλον, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι όταν μιλάμε για ποσά άνω του εκατομμυρίου, ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση και εντάξει, προφανώς και δεν είμαστε παράλογοι να θέλουμε ξαφνικά να εμφανιστούν εκατομμύρια στην ομάδα. Απ' την άλλη όμως εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς φτάσαμε στο σημείο πάλι να μιλάμε για 10 και 12 χιλιάδες ευρώ, γιατί αυτά είναι τα ποσά των δόσεων των παικτών αυτή τη στιγμή που πήγαν και ζητάνε κατάπτυση εγγυητικής. Έχουν να παίρνουν από 1,5-2 χιλιάρικα ο καθένας, ένα δωδεκάρι σύνολο, και παρόλα αυτά να είμαστε πάλι σε τέτοιες καταστάσεις, ενώ θεωρητικά αυτά υπήρχαν όταν ανέλαβαν οι άνθρωποι που είναι τώρα στην ομάδα. Ναι, φυσικά υπήρχαν. Είναι δικαστική απόφαση αυτή. Γνωρίζει ο μεγαλομέτοχος, είτε όταν ήταν ο Λάσκαρης ή τώρα ο Γουλιέλμος, γνωρίζει το τι έχει να πληρώσει κάθε μήνα και σε ποιον και πού. Αυτά όντως έπρεπε να έχουν τακτοποιηθεί. Τώρα μιλάμε για το 99. Εκεί όπου έχεις και εσύ προσωπική αγωνία, πέρα από την Αριανή, έχεις πολύ μεγάλη, και προσωπική. Πολύ μεγάλη αγωνία, παιδιά, και γι' αυτό πάντα προσπαθώ να μάθω τι γίνεται και όλα αυτά, γιατί εγώ έχω υπογράψει για αυτή την υπαγωγή. Εντάξει, τα χρέη δεν ήταν δικά μας. Εμείς δεν είχαμε στη χρήση μας χρέη. Αλλά από τη στιγμή που έβαλες την υπογραφή σου απέναντι στο κράτος και δεσμεύτηκες ότι ξέρεις, εγώ αναλαμβάνω να πληρώσω αυτά, να πληρώσει η ομάδα μου αυτά που θα αποφασίσει το δικαστήριο, μετά αρχίζουν και σε ψάχνουν όταν δεν πληρώνονται αυτά. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
και θέλω πάντα να υπάρχει στην ομάδα μια ηρεμία και μια σωστή χρηματορροή, ώστε όλα να πληρώνονται, ας πούμε, στην ώρα τους. Και αν όχι στην ώρα τους, τουλάχιστον να μην μένουν τόσο πίσω, ώστε να ζητείτε κατάπτωση εγκυτικής από πιστωτές παλαιότερους, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς. Είναι Πετράτου, νομίζω. Είναι πολύ παλιά. Είναι ο Ντικούδης και αυτή εδώ πέρα, πάρα πολύ παλιά. Ο Μπάρλος, νομίζω, ο Χαραλαμπίδης. Ο Χρυσικόπουλος, mm-hmm. Αργυρόπουλος, Χαραλαμπίδης. Είναι που παίζανε το 2010. Ναι. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς καθόλου το όλο θέμα με το Νίκ Γκάλις Χολ, την παραχώρηση. Εγώ νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια αδικία που τρέχει όλα αυτά τα χρόνια, με τον Άρη να είναι αναγκασμένος να πληρώνει ενίκεια, όταν σε άλλες ομάδες έχει χαριστεί η δημόσια περιουσία, και έχει ανοίξει και η κουβέντα πάλι αυτό το χρονικό διάστημα, πάλι βέβαια προεκλογικά, και πάλι ενώ βλέπουμε ότι ο συμπολίτης πήρε τα οικόπεδα γύρω-γύρω από την Τούμπα, παίρνει το ένα, γίνεται η ανάπλαση. Βλέπω ο Δήμος λέει ναι, ο ένας λέει ναι, ο άλλος λέει ναι. Χρήματα θα δαπανηθούν πάλι δημόσια για το γύρω-γύρω. Υπάρχει γενικότερα ένας οργασμός που πάλι όμως ο Άρης είναι απ' έξω. Έτσι, όντως έτσι είναι. Εντάξει, το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Άρης είναι ο μεγάλος αδικημένος της πόλης. Σε όλα τα αθλητικά ζητήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Και τώρα, επειδή μιλάμε για το θέμα του γηπέδου, έχω μία ενημέρωση από την πλευρά του Αλφα Σίγμα. Πήρα να με ρωτήσουν κάποια πράγματα και έτσι ενημερώθηκα. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει κολλήσει. Mm-hmm. Και μιλώντας εγώ με ανθρώπους και του Αλφα Σίγμα και που είναι κοντά στην κυβέρνηση τώρα, τους είπα ότι πρέπει οπωσδήποτε να το ξεκολλήσουν, γιατί πρέπει το γήπεδο αυτό να περάσει στα χέρια του Άρη για τα επόμενα πόσα χρόνια θα αποφασιστεί, ώστε να μπορεί η ομάδα να λειτουργεί και το δικαιούται κιόλας. Γιατί τόσα χρόνια, από τότε που χτίστηκε το γήπεδο αυτό, συντηρήθηκε κατά κόρνο από τους αγώνες του Άρη όταν έπαιζε εκεί πέρα και πλήρωνε στο γήπεδο αυτά τα ποσοστά που έπρεπε να πληρώνει. Mm-hmm. Μετά, όταν του εκχωρήθηκε για κάποια χρόνια, τώρα πρέπει απλά να συνεχιστεί, και είναι κάτι που πρέπει ο αρμόδιος υπουργός να το λύσει, ας πούμε. Δεν είναι, έχουν δοθεί και έχουν δοθεί σε ομάδες πράγματα. Η πλάκα είναι ότι... Και στην Αθήνα. Ότι... Και ο μόνος ο οποίος δεν έχει πάρει τίποτα είναι ο Άρης. Η πλάκα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει, του έχει χτιστεί γήπεδο, πολύ ωραία, έγινε ό,τι έγινε, πληρωνόταν η ΔΕΗ, αλλά έχει παραχωρηθεί η νομή και η χρήση. Είναι πραγματάκια τα οποία... Ο απλός κόσμος είναι φυσιολογικό να μην τα ξέρει. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει μια συναυλία, ο εραστέχνης πάντα έτσι, και να καρπώνεται τα έσοδα. Την ίδια στιγμή ο Άρης όχι μόνο δεν μπορεί να κάνει συναυλία και να καρποθεί τα έσοδα, αλλά άμα έρθει ο Τόλης Βοσκόπουλος, όπως ήρθε, λέω, ένα τραγουδιστή που μου αρέσει, ας πούμε, και κάνει ο άνθρωπος τη συναυλία εκεί πέρα, θα βγει κιόλας ο Άρης από το κήπεδο για να γίνει συναυλία. Έκανε συνέδριο ένα κόμμα. Θα πάρει η δίκη του γηπέδου. Ακριβώς. Δηλαδή, όχι μόνο δεν έχει όφελος, αλλά ξεσπιτώνεσαι κιόλας. Πας να κάνεις το πανόραμα προπόνηση στη Μίκρα, δεξιά-αριστερά. Δεν είναι απίστευτο για την ομάδα που έχει φέρει τόσα τρόπαια στην πόλη? Είναι πραγματικά απίστευτο. Γιατί ο Άρης πραγματικά έχει φέρει στην πόλη πάρα πολλούς τίτλους, και ειδικά εκείνη την εποχή που τον μπάσκετ είναι το νούμερο ένα άθλημα στην Ευρώπη. Ο Άρης μεσουρανούσε και η Θεσσαλονίκη είναι γνωστή μέσω του Άρη. Όλα αυτά τα χρόνια που του είχε δοθεί το γήπεδο, ο Άρης το μόνο που κέρδισε είναι ότι είχε ένα γήπεδο, είχε μια γηπεδότητα δηλαδή, και τα γραφεία, δεν είχε κάτι άλλο, και τα αποδυτήρια, ας πούμε, δεν είχε κάτι άλλο. Αυτό ήταν η εκχώρηση. Το γήπεδο να κάνει προπόνηση για να μην πληρώνει κάπου, και τα γραφεία, αυτό ήταν, δεν είχε κάτι. Ευνοημένος. Ευνοημένος. Δηλαδή θα τρελαθούμε κιόλας εδώ στην πόλη, και γενικότερα με όλες τις κυβερνήσεις που περάσαν από τη χώρα, οι διοικήσεις του Υπουργείου Αθλητισμού. Εδώ ο φίλος ο Χρήστος πολλά λέει... παράπονα και δίκαια κιόλας. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν ζητάμε κάτι υπερβολικό, ούτε καμιά σπουδαία χάρη, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο το δικαιούται. Και το λένε κιόλας, ότι ο Άρης δικαιούται, αλλά κανένας δεν βάζει την υπογραφή του να το κάνει. Έτσι. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την περίπτωση. Βέβαια, εγώ λέω ότι πρέπει να έχουμε και μια καλύτερη συνεννόηση συνολικά ως σύλλογος. Σύλλογος ΚΑΕ, ΠΑΕ, μεταξύ μας δηλαδή. Γιατί άμα κάνουμε ένα συγκεκριμένο ενωμένο μέτωπο, ενδεχομένως να πετύχουμε και δύο πράγματα παραπάνω. Και επίσης, τόσα χρόνια που δημοσιογραφώ, έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές δεν ξέρουμε και τι ακριβώς να ζητήσουμε. Δηλαδή, ζητάμε να μας δώσουν κάτι. Δεν είναι έτσι. Συντεταγμένα πρέπει να έχει ο Άρης αιτήματα προς την πολιτεία, ώστε να μπορούμε και να πούμε ότι μας το ικανοποίησε ή δεν μας το ικανοποίησε. Αν απλά ζητάμε, νομίζω γινόμαστε έρμεα των πολιτικών πολλές φορές.
Τώρα το είπες πολύ σωστά. Χρησιμοποιήσεις μια πολύ σωστή λέξη. Συντεταγμένα και όλοι μαζί. Όταν υπάρχει αυτό, όταν υπάρχει αυτή η σύμπνοια και η ομόνοια και η συμφωνία στο να πάμε να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα όλος ο Άρης μαζί, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε το στόχο μας. Όταν είναι ο καθένας μόνος του ή ο άλλος τραβάει από εδώ, άλλος λέει από εκεί, άλλος λέει άλλα, άλλος ζητάει άλλα κτλ. Εκεί βρίσκουν και αυτοί μια δικαιολογία του τύπου άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, παιδιά δεν συνεννοείται μεταξύ σας και τα λοιπά και το αφήνουν. Ενώ όταν είμαστε όλοι ενωμένοι, μια γροθιά όλοι μαζί, μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα και έχει αποδειχτεί αυτό παλιότερα. Σε αγωνιστικές επιτυχίες των ομάδων ήταν ενωμένοι, πήγαιναν όλα πάρα πολύ καλά και αυτό πρέπει να κοιτάζουν όλες οι διοικήσεις και οι θεσμικοί φορείς του Άρη. Mm-hmm. Ο ΑΣΥΜΑ, η διοίκηση της ΠΑΕ και η διοίκηση της ΚΑΕ και όλοι όσοι ασχολούνται διοικητικά με τον Άρη πρέπει να είναι ενωμένοι και μονιασμένοι και να βασίζονται στην αρχή της ομοφωνίας και της ομόνοιας. Mm-hmm. Θα σε πάω στο ποδόσφαιρο, το παρακολουθείς συχνά πυκνά σε κάποιο γήπεδο. Έχω και το γιο μου εκεί πέρα που... Σωστά, πέρα από το γιο, αλλά ναι. Λέω όσον αφορά τον Άρη σε βλέπω και στο γήπεδο συχνά πυκνά, νομίζω ότι επιστρέφει η κανονικότητα στον Άρη σιγά σιγά. Η φετινή χρονιά τουλάχιστον μας έχει επαναφέρει όλους εκεί που πρέπει να βρισκόμαστε, δηλαδή τον Άρη να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι ακόμα στο επίπεδο της διεκδίκησης τίτλων, αυτό θέλουμε από τον Άρη να δούμε, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητά μας. Χρήστανθε, μου αρέσει αυτό που βλέπω στο ποδόσφαιρο, μου αρέσει. Είναι όντως η ομάδα έχει έρθει σε μια κανονικότητα. Βλέπω ότι γίνανε φέτος κάποιες κινήσεις, πετύχαμε τον ένα στόχο που είχαμε, δεν προχωρήσαμε στο κύπελλο όσο θέλαμε ή να φτάσουμε στο τέλος που ή να το πάρουμε κιόλας, εντάξει αυτό ήταν μια απώλεια, αλλά φαίνεται οι κινήσεις που γίνονται ότι από εδώ και πέρα μόνο ανωδική θα είναι η πορεία του τμήματος και δεν θα κοιτάμε τίποτα άλλο. Δείχνουν τα πράγματα ότι πάνε καλά μέχρι στιγμής και όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, φαίνεται το πώς η ομάδα μπαίνει μέσα στο γήπεδο, πώς παίζει, τα αποτελέσματα που φέρνει, με λίγες προσθήκες ακόμα, με λίγη ενίσχυση, με κάνα δύο κινήσεις σωστές που είμαι σίγουρος ότι το καλοκαίρι θα γίνουν, εν όψη βέβαια και της ευρωπαϊκής μας συμμετοχής, πιστεύω ότι μόνο ανωδική θα είναι η πορεία μας από εδώ και πέρα και ελπίζω ότι του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτερα. Mm-hmm. Και να βάλει η διοίκηση τους επόμενους στόχους της επόμενης χρονιάς. Δηλαδή ποιο θα είναι, φυσικά εννοείται ο μίλος του Europa League, πιο ψηλά στο πρωτάθλημα, κύπελο, όλα αυτά να τα βάλει και να τα διεκδικήσει και να τα πετύχει. Mm-hmm. Το ευχόμαστε όλοι μας αυτό και θα στηρίξουμε όλη την προσπάθεια όπως και τη στηρίζουμε και το βλέπεις κιόλας. Όπου και στο γήπεδο βρισκόμαστε και παντού συμμετέχουμε και στηρίζουμε όσο μπορούμε. Πριν ανακοινώσει την υποψηφιότητά σου με τον κύριο Ταχιάο, όταν ακόμα δεν είχαν βγει προς τα έξω οι υποψηφιότητες, οι υποψηφοί δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακοί, ευρωβουλευτές κτλ., είχα κάνει ένα τεταρτάκι, ένα πρόλογο σε μια εκπομπή μας εδώ με τον Νίκο και είχα πει ότι επειδή οι περισσότεροι από εμάς, okay, και κάποιο κόμμα μπορεί να ψηφίσουμε οτιδήποτε άλλο, αλλά αν μας ρωτάνε τις πολιτικές μας πεπιθήσεις, λέμε Άρης. Και είχα πει, ότι ό,τι κόμμα και αν ψηφίζεις, όποιον δήμαρχο και αν θες να επιλέξεις, επέλεξε ανθρώπους οι οποίοι θα βοηθήσουν αυτό που είναι η δεύτερη μας οικογένεια. Πέρα από την οικογένεια του καθενός, η δεύτερη μας οικογένεια, που είναι ο Άρης. Και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν και πέντε πράγματα για τον Άρη. Στο μπορώ να κάνω πέντε πράγματα για τον Άρη, πάντα το μυαλό μας okay, πάει στις υποδομές, στα γηπεδικά, στο Κλεάν της Βικελίδης, στο Παλέ. Το Παλέ επειδή είναι και κρατικό, πάμε στο Κλεάν της Βικελίδης. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι εκλογές, με όλα όσα έχουν δοθεί δίπλα, με σκανδαλώδη για μένα τρόπο, και δεν είναι ανάγκη να το επαναφέρω πάλι, το έχω πει, θεωρώ αδιανόητο να βγαίνει νομοσχέδιο ειδικό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να χαρίζονται για να χαρίζεται η περιουσία του ελληνικού λαού. Αλλά παραβλέπω το ότι έχει χαριστεί. Το έχω πει και εγώ δημόσια. Παραβλέπω το ότι έχει χαριστεί, γιατί το αναφέραμε όταν έπρεπε να το αναφέρουμε, και κοιτάω να δω πώς ο Άρης, γιατί πρέπει να υπάρξει μια ισονομία. Από τη στιγμή που δεν μπορώ να σταματήσω την ανισονομία του να χαρίζονται συνεχώς, εγώ αυτό που θέλω πλέον από τον ένα να απαιτήσει, αν μη τι άλλο, να πάρει τα ίδια πράγματα.
Και τι να πάρει, να πάρει πράγματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με το γήπεδο, όχι να πάρει λεφτά για ο μεγάλο μέτοχος, ο πρόεδρος, οτιδήποτε άλλο. Να, δηλαδή να βελτιώσει την ζωή του θεατή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές για τον μεγαλύτερο σύλλογο της Μακεδονίας, που είναι ο Άρης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να ρωτήσω στον οποιοδήποτε υποψήφιο, με οποιονδήποτε υποψήφιο δήμαρχο, περιφερειάρχη, οτιδήποτε άλλο, είναι τι μπορεί να προσφέρει, να βοηθήσει σε αυτό το οικοδόμημα της πόλης αυτής, το κοινωνικό φαινόμενο που λέγεται Άρης. Κοίταξε, ο Νίκος Φωταχιάς το έχει πει και στη συνάντηση που κάναμε με τον Αλφα Σίγμα, ότι στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των αρμοδιοτήτων που έχει ο Δήμος και το Δημοτικό Συμβούλιο, θα είναι δίπλα σε όλες τις ομάδες και σε όλα τα εθνικά σωματεία και ειδικά στον Άρη που είναι μια ομάδα της πόλης, είναι συστατικό στοιχείο της πόλης αυτής, έχει 105 χρόνια ιστορία, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα και στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια ομάδα η οποία μεσουρανεί όλα αυτά έναν αιώνα και παραπάνω και θα είμαστε δίπλα σε οτιδήποτε ζητήσει η ομάδα, οργανωμένα όπως είπαμε προηγουμένως και συντεταγμένα, και φυσικά με κάποιο σχέδιο και κάποια προοπτική. Εννοείται δηλαδή ότι θα είμαστε δίπλα σε ό,τι ζητήσει ο σύλλογος που αγαπάμε και ο σύλλογος που υποστηρίζει. Πρόεδρε, δεν είναι τώρα τα εθνικά σωμάτια. Ότι... Είναι πολλά στη Θεσσαλονίκη, αλλά εντάξει, είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της πόλης, ο Άρης. Η υπεραξία το οποίο όσο ανεβαίνει, τόσο ανεβαίνει και η πόλη. Αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική και με το είτε είναι υπουργεία, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι Δήμο. Ο Ταχιάος, μια που τον αναφέρεις, έκανε το λάθος, σε εισαγωγικά το βάζω το λάθος, γιατί εγώ θεωρώ ότι θα βγει προς όφελός του στην πορεία, να πει την Άρης. Και δέχτηκε συντονισμένη επίθεση. Την ίδια, και η συντονισμένη επίθεση δεν αφορούσε τον Άρη. Η συντονισμένη επίθεση αφορούσε είτε ότι ήταν αντιδήμαρχος του ενός, είτε του άλλου. Την ίδια στιγμή, άνθρωποι από τον ίδιο πολιτικό φορέα, επειδή λένε ότι είναι ΠΑΟΚ, δεν ακούς τίποτα. Σε σχέση με τις σχέσεις που είχαν με τους ίδιους ακριβώς ανθρώπους με τους οποίους κατηγορείται ο Ταχιάος. Δεν είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα στη Θεσσαλονίκη? Όντως. Δηλαδή, συνεργάζομαι εγώ με τον Αλβανίτη. Συνεργάζεται και ο Παπαδόπουλος με τον Αλβανίτη. Ο Παπαδόπουλος είναι καλός, εγώ είμαι κακός. Επειδή εγώ είμαι Άρης και ο Παπαδόπουλος ΠΑΟΚ. Αυτό. Υποθετικά. Πάντα οι πολίτες πρέπει να σκέφτονται ποιος είναι αυτός που λέει κάποια πράγματα και για ποιο λόγο τα λέει. Να βάζουν το μυαλό σου να δουλέψει λίγο ανάποδα. Για να καταλαβαίνουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος ψέματα. Ο Νίκος δεν κρύφτηκε ποτέ ότι, εντάξει, εγώ Αριανός είμαι, αλλά σαν δήμαρχος θα λειτουργήσω προς όφελος σε όλες τις πόλεις. Εννοείται, αυτό έτσι πρέπει να είναι, ας πούμε. Τώρα, για τις επιδέσεις που δεχόμαστε όλοι μας από συγκεκριμένους κύκλους, το ξέρουμε και το περιμένουμε και θα ενταθεί αυτό, θα το δείτε τον επόμενο μήνα. Αλλά θα πρέπει ο λαός της πόλης να αντισταθεί, να σκεφτεί πάρα πολύ καλά και να ρίξει την ψήφα του εκεί που πρέπει, ώστε να βοηθηθεί πρώτα απ' όλα η πόλη, η κοινωνία, η νεολαία μας, οι ομάδες μας μετά και γενικά όλη η Θεσσαλονίκη να πάρει αυτό που της αξίζει και που μπορεί να πετύχει, γιατί έχει πάρα πολλές δυνατότητες οι οποίες παραμένουν ανεξιοποιητές και ανεκμετάλλευτες όλα αυτά τα χρόνια. Το έχω πει πολλές φορές. Τελικά τη σημαία στο Δημαρχείο, ποιος την έβαλε? Ο οδηγός, ο παρκαδόρος, ο κλητήρας, γιατί έχω ακούσει διάφορα τέτοια. Πήγε, λέει, την έβαλε. Δεν γνωρίζω. Ένας οδηγός, ένας κλητήρας, ένας. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν τα αποφάσισε. Είπε κάποιος, τον άφησε, λέει ο Δήμαρχος. Κάποιος άλλος είπε, του είπε εντάξει, βάλτε, δεν πειράζει. Ακριβώς αυτό είπα και εγώ. Μιλάμε τώρα για το Δήμο Θεσσαλονίκης ή μιλάμε για το Βαθύλακο και το τέτοιο? Του Σμυρνακού το γήπεδο. Ο αντιδήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο. Απόφαση δεν υπάρχει. Γνωρίζω ότι δεν το άφησε κανένας. Αυτή η ασυδοσία, αυτό το καουμποϊλίκι που βιώνουμε στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, αυτό πρέπει να σταματήσει. Και αυτό ακριβώς είπα και εγώ και τόνισα. Και παρεξηγήθηκα κιόλας μετά από τους συμπολίτες. Όχι, πρόεδρε, να σου πω το εξής. Εμένα δεν με ενόχλησε. Αν θέλετε εσείς να δείτε μέσα στην ασυδοσία και με καουμπόϊκο τρόπο να σας παίρνουν αυτά τα οποία σας ανήκουν, με γεια σας, με χαρά σας. Εγώ θα το λέω όμως. Δεν το αντέχω αυτό. Δεν μπορώ, δεν το ανέχομαι. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Εμένα δεν με ενόχλησε που μπήκε η σημαία, γιατί μου λέει ο άλλος, πάρ' το και εσύ να μπει. Ναι, να το αποφασίσει κάποιος και να πει ο Δήμος Θεσσαλονίκης ή η αιρετή διοίκηση. Αποφάσισε να το κάνει. Πολύ ωραία. Αποφάσισε, παίρνει και το κόστος ή το όφελος ή τίποτα άλλο.
το να μην αποφασίζεται όμως από κανέναν και να πηγαίνει κάποιος, ο οποίος είναι ΠΑΟΚ, και να βάζει τη σημαία, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό. Και η τοποθέτησή μας, Χρήστα, θα πέντε στο κομμάτι, ήταν πάρα πολύ σωστή, γιατί δεν είπαμε ούτε για το Λευκό Πύργο, ούτε για τα κάστρα, ούτε για την παραλία, που είναι ιστορικά μνημεία και ανήκουν σε όλη την ανθρωπότητα, ο καθένας μπορεί να πάει εκεί να πανηγυρίσει. Αλλά μιλάμε τώρα, ρε παιδιά, για το Δημαρχείο της πόλης. Εκεί πέρα έχουν κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Είναι η ελληνική σημαία, η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σημαία του Δήμου. Θα έπρεπε να είναι και η σημαία της Μακεδονίας. Δεν ήταν, τέλος πάντων. Είναι για κάποιο λόγο. Ή για κάποια επίσκεψη κάποιου ξένου δημάρχου ή παράγοντα που επισκέπτεται την πόλη. Τώρα, πώς βρέθηκε αυτή η σημαία εκεί πέρα, κανείς δεν γνωρίζει και κανείς δεν παίρνει την ευθύνη. Στο τέλος το πήρε ο δήμαρχος πάνω του, χθες το ΔΣ. Εντάξει, ο δήμαρχος Χρήσανθε το έκανε, διότι φεύγει και σου λέει τώρα, εξάλλου πάντα ο συγκεκριμένος δήμαρχος έπαιζε περισσότερο επικοινωνιακά για τον εαυτό του και παρά για την πόλη και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και σε τοπικό επίπεδο, στις τοπικές εκλογές, και βέβαια έχουμε και ευρωεκλογές. Υπάρχουν πολλοί που δραστηριοποιούνται στο χώρο και αναζητούν την ψήφο, είτε γιατί θυμήθηκαν ότι είναι άριστο ή οτιδήποτε άλλο. Τι είναι ο Λευτέρης Αρβανίτης, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω με τι επίλογο θες να κλείσουμε την κουβέντα μας. Και στο γήπεδο, προφανώς με Ξάνθη τώρα θα σε. Όχι, έχει μπάσκετ πρώτα. Πρώτα έχει μπάσκετ, μετά έχει ποδόσφαιρο. Και μετά με πρώτα τον μπάσκετ, ναι, σωστά. Ναι, μπάσκετ και μετά με Ξάνθη, ναι, βέβαια. Ο επίλογος είναι ότι, εντάξει, μετά από πάρα πολύ σκέψη και λίγο μία μέρα πριν να ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες, αποφάσισα να πω τον Νέστο Νίκο τον Ταχιάο. Πρώτα απ' όλα γιατί θέλω να βοηθήσω την πόλη μου όσο μπορώ. Είπα κιόλας ότι κάποια πράγματα που με ενοχλούν στα 50 μου δεν το ανέχομαι πλέον. Δεν είμαι 25 να λέω έλα μωρέ δεν πειράζει, ξέρω εγώ γιατί σκεφτόμουν κάτι άλλο. Και επειδή αυτά με ενοχλούσαν, θέλησα να μπω στη διαδικασία να ζητήσω την ψήφο των Θεσσαλονικίων για να μπορέσω να αλλάξω μια κατάσταση και να φανώ χρήσιμο στην κοινωνία, όπως είπα, στην νεολαία και γενικότερα στο λαό της πόλης. Αυτός ήταν ο λόγος που ασχολήθηκα πρώτη φορά στη ζωή μου και εκτέθηκα στην πολιτική. Βέβαια, χαμηλή πολιτική. Μιλάμε για δημοτικό σύμβουλο τώρα. Ναι. Έτσι, λίγα πραγματά, σκουπίδια και δεν έχουν χρώματα αυτά, ούτε κόμματα, ούτε κάποια ιδιαίτερη πολιτική. Όμως είναι ζητάς την ψήφο του κόσμου. Οπότε αυτό έχω να πω κλείνοντας, ότι θεωρώ ότι αξίζει ένα σταυρό ώστε να μπορώ να βοηθήσω την κοινωνία και την Θεσσαλονίκη. Το έχω αποδείξει διοικητικά στο θέμα της ΚΑΙΑΡΙΣ και πώς την καταφέραμε σχεδόν να την εξηγιάνουμε. Από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο φίλος ο Χρήστος λέει ένα μεγάλο ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας στον πρόεδρο γιατί έχει προσφέρει στον Άρη μας και με τη στήριξή μας ελπίζουμε να συνεχίσει να προσφέρει από άλλο μετερίζει. Νομίζω ότι η αναγνώριση από τον κόσμο είναι αυτό που σου έχει μείνει περισσότερο και αυτό είναι που σε ικανοποιεί, αν και τα προβλήματα από τα 99 και από αυτά ας ελπίσουμε να τα βρεις μπροστά. Όλοι μαζί θα τα ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά, αλλά αυτό που είπες, η αναγνώριση και η εμπιστοσύνη του κόσμου είναι ανεκτήμητης αξίας. Είναι αυτό που θα το κουβαλάω μαζί μου μέχρι το τέλος της ζωής μου, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Το να με αγαπάει ο κόσμος του Άρη τόσο πολύ, να με εμπιστεύεται, να περπατάω στο δρόμο, ψηλά το κεφάλι, να έρχονται να με αγκαλιάζουν, να πηγαίνω στο γήπεδο, γιατί ξέρεις και υπάρχουν πρόεδροι που δεν μπορούν να πάνε στο γήπεδο. Ναι. Όλα αυτό είναι κάτι που... Υπάρχει αυτό. Και σε ένα σύλλογο, πρόεδρε, με τόση εσωστρέφεια και όλα, είναι σημαντικό να υπάρχουν έστω και λίγοι άνθρωποι που είναι καθολικής αποδοχής από όλους, όπως είσαι εσύ. Δόξα τω Θεώ, παιδιά, αυτό το καταφέραμε. Το καταφέραμε όλοι μαζί, βέβαια. Έτσι, όλος ο κόσμος στήριξε την προσπάθεια και πετύχαμε. Αλλά το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι
ότι αυτό έμεινε και η αγάπη αυτή υπάρχει και θα υπάρχει για μια ζωή. Είναι το πιο ευχάριστο για μένα. Είναι ανεκτήμητης αξίας αυτό το πράγμα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ χαίρομαι όταν βλέπω Αριανούς στον κήπεδο και μιλάμε ή στον δρόμο και συζητάμε, ας πούμε, και μου λένε αυτό που μου λέτε τώρα εσείς. Να σας ευχαριστούμε πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και πάντα κοντά στον Άρη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που με πήρατε. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια, έτσι. Θα μιλήσουμε άμα χρειάζεται κάτι, να πούμε κάποια πράγματα, να δούμε πώς θα πάνε και οι ομάδες τις επόμενες μέρες. Εδώ είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Καλά, και καλή επιτυχία. Αυτά λοιπόν από τον Λευτέρη Αρβανίτη.